Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει από τις 7 και αξιολογεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Τα τελευταία 24 ώρα η Νάσια Ιωάννου θα μας πει περισσότερα. Νάσια. Η ακραία αύξηση των κρουσμάτων και κυρίως σε μιλιά των νοσηλευωμένων, αυτός ο σκληρός δείκτης ο οποίος ανεβαίνει, χτύπησαν καμπανάκι στην επιστημονική ομάδα. Τα μέλη της οποίας αξιολογούν αυτή τη στιγμή όλα τα δεδομένα καθώς και την πορεία των εμβολιασμών. Αναμένεται να τεθούν εισηγήσεις και τρόποι ουσιαστικά για περιορισμό της έξαρσης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, αλλά και για το ενδεχόμενο όπως η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, δεδομένου και του στελεχού τη ΔΕΛΤΑ, το οποίο θεωρούν πλέον πως επικρατεί εντός της κοινότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει προβληματισμός για τις μεγάλες αλυσίδες μετάδοσης και εκεί εστιάζεται η συζήτηση, κυρίως σε χώρους συγχρονισμού και αυξημένων συναθρήσεων. Να πούμε πάντως πως μερίδα των ειδικών θεωρούν πως τα τελευταία μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα είναι επαρκή και υποστηρίζουν πως το μεγάλο στοίχημα είναι το κομμάτι της επιτήρησης και των ελέγχων και δεν επιθυμούν σίγουρα να πούμε την λήψη αυστηρών μέτρων όπως αυτά που ζήσαμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Ούτως ή άλλως, Νάση, από σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα μέτρα. Ακριβώς, Εμιλία, και γι' αυτό θεωρούν πως το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι το κομμάτι της επιτήρησης και των ελέγχων. Να πούμε πως η προσοχή και οι όποιες ενέργειες παραμένουν και εστιάζονται στον εμβολιασμό, στην αύξηση ουσιαστικά του ποσοστού του πληθυσμού που εμβολιάζεται και κυρίως στον πλήρη εμβολιασμό και με τις δύο δόσεις λόγω και του στελέχους ΔΕΛΤΑ. Θετικό είναι το γεγονός πως έχουν διευθετηθεί πέραν των 17.000 ραντεβού τις τελευταίες ημέρες, κάτι που ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας πριν από λίγο με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλά μάλιστα από τα ραντεβού αφορούν νέους ηλικιακές ομάδες που προκαλούσαν προβληματισμό σε κυβέρνηση και ειδικούς λόγω των αυξημένων κοινωνικών δραστηριοτήτων.